Πάμε λοιπόν στην Ίσυρο να συναντήσουμε τον κύριο Καρακασιάν να μας δώσει το ρεπορτάζ από αυτή την υπέροχη γωνιά της Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Καρακασιάν, τι κάνετε? Καλημέρα Φέη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Τι ωραία εικόνα αυτή που μας δίνετε. Έχει και ωραίο καιρό, εχθές έβρεχε. Έτσι. Και σας βλέπω πριν πάμε στα καύσιμα και λίγο αλλαγμένο. Αδυνατήσατε μου φαίνεται. Το περπάτημα. Έτσι, είδατε τι κάνει η καραντίνα. Τα καλά της καραντίνας είναι αυτά. Και επειδή χτύπησε κόκκινο η βενζίνη στην Ίσυρο, φόρησα και κόκκινο μαντήλι. Μια χαρά κάνατε. Ισχύει αυτό που μου είπε ο Γιώργος Σπανουδάκης, ότι πουλήσατε το μηχανάκι λόγω της βενζίνης και πάτε με τα ποδιά? Το μηχανάκι το πούλησα, ναι. Διότι θα γίνω Αθηναίος. Στο τέλος του Ιουνίου έρχομαι Αθήνα. Μετά από πόσα χρόνια στην Ίσυρο? Μετά από 30. Γιατί την αφήνετε? Πρώτον, να κάνω λίγο αλλαγή. Και δεύτερον, επειδή ταξιδεύω πάρα πολύ, που βγαίνει πολύ δαπανηρό το ταξίδι με τα καράβια. Είδατε πως αλλάζουν όλα. Είναι πολύ ακριβά πια τα πράγματα, ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Πήγα στο Μιλάνο πριν 2 μήνες, από Αθήνα, Μιλάνο, Αθήνα, και πλήρωσα 13 ευρώ. Ναι. Και στο πλοίο, για να πάω Νίσυρο και να ξαναγυρίσω, πλήρωσα 150. Τι λες τώρα, τι σχολιάζεις τώρα εδώ? 13 ευρώ τώρα, Αθήνα Μιλάνο, Μιλάνο Αθήνα και Αθήνα Νίσυρος, Πειραιάς Νίσυρος, 150 ευρώ. Τι συζητάμε τώρα? 150. Ναι, τι συζητάμε? Οπότε είπατε να μειώσετε όλα αυτά τα έξοδα. Με το καλό, κύριε Καρακασιάν. Θα σας λείψει βέβαια αυτή η ζωή και αυτές οι εικόνες. Θα την ξαναβρούμε τη σύνδεση. Ναι. Και αυτή η φεστιόλη ζωή. Ναι, θα ξαναγυρνάτε. Τώρα, για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα, κύριε Καρακασιάν. Είναι πάνω-πάνω στη λίστα η Νίσυρος. Για ποιο λόγο, πώς το εξηγείτε? Όλα τα μικρά νησάκια εδώ, και η Τήλο και η Νίσυρο. Ναι. Που μίλησα και με το καταστηματάρχη. Ναι. Αυτό δεν εξαρτάται από μένα, εξαρτάται από τις μεταφορές και τα λοιπά. Ναι. Εδώ έρχεται πλοίο, ξεφορτώνει τα λύκα. Ένα πρατήριο έχει Νίσυρος. Ένα πρατήριο μόνο. Ναι. Ένα πρατήριο. Και οι ανάγκες, γιατί είναι... καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα μικρό νησί, οι ανάγκες και για τη μετακίνηση, για τα σπίτια, πώς τα βγάζετε πέρα με αυτή την τιμή? Το μόνο υπέρ στη Νίσυρο είναι ότι δεν είναι μεγάλο νησί. Η μεγαλύτερη απόσταση είναι 17 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Οπότε πέφτει η ποδαράτα. Ναι, αλλά είναι λίγο, θυμάμαι καλά, είναι κάπως ορεινός όγκος. Ναι. Δηλαδή είναι ψηλό. Δηλαδή οι δρόμοι δεν είναι περπατητοί. Δεν είναι εύκολο να τους περπατήσεις. Πρέπει να το έχεις το όχημα. Ναι, οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές εδώ. Mm-hmm. Κακά τα ψέματα τώρα. Πώς το λένε. Οι πολλοί θέλουν πολλά και ο μοναχός τα θέλει όλα. Και το νησί το μικρό έχει τις ανάγκες του. Και για τη μετακίνηση και για το σπίτι, τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Με 2,61 τώρα πού να πας? Και για τον τουρισμό σε αυτό το πανέμορφο τόπο, κύριε Καρακασιάν, θα είναι ένα πρόβλημα τώρα. Θα το σκεφτεί ο άλλος, έτσι δεν είναι? Θα είναι ένα πρόβλημα. Έπεσε από εχθές, έπεσε μία μονάδα. Είναι 2,59. Σωθήκατε. Πήρατε μέσα.